Για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα και τον Μιχάλη Τσόχο να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Μιχάλη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά μου. Καλησπέρα, τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανυπομονούμε. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση, προφανώς όταν αύριο είναι. Και είναι και τα τρία πολύ κρίσιμα, εδώ που έφτασε το πράγμα. Και είναι και πολύ απαιτητικά, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για διαφορετικούς λόγους, ενδεχομένως πολύ απαιτητικά. Πολύ απαιτητικά. Μιχάλη, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς, λίγο πιο κοντά στο κινητό, πιο δυνατά. Ναι, παίρνοντας τα χρονικά. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικός έχει το δυσκολότερο έργο, γιατί έχει να αντιμετωπίσει την καλύτερη ομάδα εκτός έδρας. Εξίσου μεγάλος βαθμός είναι δυσκολίας είναι και για τον Άρη που παίζει στο Τελαβίβ με την Μακάμπη. Για τον Ολυμπιακό είναι άλλες δυσκολίες. Προφανέστατα η Σλόβα Μπρατισλάβας είναι χαμηλότερο εμπόδιο, ναι, από την Σλάβια Πράγα για παράδειγμα, και το γεγονός ότι παίζει εντός έδρας. Αλλά στον Ολυμπιακό θα παίξουν από το μάτι με έναν προπονητή που θα έχει κάνει 2-3 προπονήσεις με την ομάδα, που τους παίκτες τους ξέρει κυρίως μέσα από βίντεο και όχι από πραγματικές συνθήκες. Αλλά είναι αυτό που λέμε, όπως έστρωσες θα κινηθείς. Δεν έχει άλλη λύση ο Ολυμπιακός τώρα. Ναι. Και του έπαιξε και ένα περίεργο παιχνίδι η Κλειοκίδα. Αν περάσει τη Σλόβα Μπρατισλάβας, θα ξαναβεί μπροστά του ή την Μακάμπι Χάιφα ή την Τραπώνα Λεμεσού, σε περίπτωση που η Μακάμπι τα καταφέρει και αποκλείσει την Πρωταθλητρία Κύπρου, που είναι ένα παράξενο παιχνίδι της Κλειοκίδας. Αυτό πάλι δεν είναι άλλη, πώς γίνεται πάντως, δηλαδή, και υπάρχει λέει περίπτωση μετά, εάν προκριθεί ο ένας στους ομίλους και ο άλλος στους δικούς του ομίλους και δεν προχωρήσουν στα play-offs του Conference League το Φεβρουάριο να ξαναβρεθούνε. Κάτι τέτοιο διάβασα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Είναι από αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις μεταφορές από ναι. διοργάνωση σε διοργάνωση των ομάδων το καλοκαίρι. Ναι. Αλήθεια είναι, αν ο Ολυμπιακός τώρα αποκλείσει τη Σλόβα Μπρατισλάβας, στη συνέχεια αποκλείσει την Μακάμπι Χάιφα, τη βρει δεύτερη φορά δηλαδή και την αποκλείσει, και πάει, έχει περάσει η Μακάμπι τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ναι. Και έχει αποκλειστεί, συγγνώμη, η Μακάμπι από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Σωστά. Και την αποκλείσει ο Ολυμπιακός, την στέλνει στο Conference, τη Μακάμπι, ο ίδιος πάει στο Europa. Αν ο ίδιος τερματίσει τρίτος έτσι στον όμιλο του Europa και η Μακάμπι τερματίσει δεύτερη στον όμιλο του Conference, μπορούν να συναντηθούν και τρίτη φορά μέσα στην ίδια σεζόν της Ευρωλίγκας. Έτσι. Ναι, ναι, είναι αυτό το ανέκδοτο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, αλήθεια είναι, σκληρώσεις και έτσι κι αλλιώς το κάνουν πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά νομίζω στις καλοκαιρινές σκληρώσεις θα έπρεπε να υπάρχει ένας ακόμη κλειδάριθμος, να μην μπορείς να παίξεις δεύτερη φορά με την ίδια ομάδα. Με την ίδια ομάδα, βέβαια. Ναι, τώρα το να συμβεί το καλοκαίρι και να συμβεί και το Φεβρουάριο, γιατί κάπου βρεθήκατε στον ίδιο όμιλο, οκ, πάει και έρχεται. Ή σε ένα νοκάουτ, τη φάση των 16, τη φάση των 8. Αλλά τώρα δύο φορές μέσα σε τρεις εβδομάδες είναι κάπως. Βέβαια. Είναι κάπως. Εν τω μεταξύ κάνεις και λίγο άκυρη όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή φαντάσου, η Μακάμπι Χάιφα πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκληση κόντρα στον Ολυμπιακό. Φαντάσου τώρα αυτή η σπουδαία πρόκληση να μην έχει το παραμικρό αντίκτυπο, γιατί έτσι θα αποκλειστεί από το Europa. Συγγνώμη, θα αποκλειστεί και μετά θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό και να την αποκλείσει ο Ολυμπιακός. Θα είναι σαν να μην είχε νόημα που τον απέκλεισε πριν 3-4 εβδομάδες. Δεν είναι ωραίο. Ναι, δεν είναι, εννοείται. Δεν είναι ωραίο. Τώρα, είναι ωραίο. Ο Άρης, είπαμε, αναλύσαμε, μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Έφυγε σήμερα για το Ισραήλ. Είναι, είπαμε, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι απαιτητικό. Είδα από τις δηλώσεις μια κάποια αισιοδοξία, οπότε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τον περιμένει βέβαια ένα δύσκολο βράδυ. Ναι, αλήθεια είναι. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι πολύ πιο έμπειρη από τον Άρη σε τέτοιους καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει μια πολύ καυτή έδρα, επίσης είναι αλήθεια. Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, μάλιστα. Διάβαζα ότι έχουν διαθέσει φέτος ήδη αυτοί πάνω από 20.000 διαρκείας. Φοβερό.
Φοβερό, ναι, και έχει να κάνει και με τη μεταγραφή του Ζάχαρη, που για αυτούς είναι ο καλύτερος παίκτης που έβγαλε πράγματα, ή τέλος πάντων ένας από τους καλύτερους 2-3 που έβγαλε ποτέ το Ισραήλ. Οπότε μετράει και αυτό, και αυτή η μεταγραφή. Γενικά είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα σε σχέση με το φετινό project, όπως ακριβώς είναι και ο Άρης. Δηλαδή θεωρούν ότι έχουν ένα από τα καλύτερα roster της ιστορίας τους, όπως συμβαίνει και με τον Άρη. Θεωρούν ότι είναι ικανή για σημαντικά πράγματα και στην Ευρώπη και στις εγχώριες διοργανώσεις. Είναι και για αυτούς αυτό το match ένα πολύ κρίσιμο must win ζευγάρωμα. Και για αυτούς που έριχναν ματιά υπήρξε μεγάλη απογοήτευση για την Ίση, που θα είναι η ομάδα που θα συναντήσουν αν τυχόν και περάσουν τον Άρη. Όπως προφανέστατα και για τον Άρη υπάρχει μια, πώς να το πω, όχι απογοήτευση, μια πίκρα για το ότι η κλήρωση ως ισχυρό, γιατί θυμίζω ότι ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Ίση ως ισχυρός. Αν την αντιμετώπιζε ως αδύναμος θα έλεγες, οκ, πάει και έρχεται, μια πολύ καλή ομάδα θα έβρισκε. Αλλά τώρα μπήκε ο Άρης, αφού μπήκε ο ζευγάρι με τη Μακάμπη στην κλήρωση ως ισχυρός, ναι, και τράβηξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να τραβήξει. Όντως. Την Ίση είναι μια ομάδα που ετοιμάζεται να κάνει μεταγραφή, ας πούμε, από τη Λέστερ, να πάρει το Σμάιχελ. Το Σμάιχελ, ναι. Ναι, δεν είναι ένα απλό μέγεθος και θα χρειαστεί τρομερή υπέρβαση. Με την Ίση, στην περίπτωση που θα έχει καταφέρει με την Μακάμπη. Αλλά τέλος πάντων, 1-1. Ας έρθει εκείνη η ώρα να χρειαστεί υπέρβαση με την Νίση και σε καλό δρόμο θα είναι ο Άρης, γιατί θα έχει ήδη στο σακούλι του δύο προκρίσεις. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, ο Ολυμπιακός επίσης είπαμε ότι έχει ένα ζήτημα εσωτερικό, θα λέγαμε περισσότερο, έτσι, ψυχολογικό, μετά τον αποκλεισμό κτλ. Θεωρητικά έχει ένα βατό έργο, έχω την εντύπωση, απέναντι στη Σλόβαν, αλλά έχει τα δικά του ερωτηματικά. Ναι, αν ήταν καλά ο Ολυμπιακός θα λέγαμε ότι μπορεί να προκριθεί, είναι στις δυνατότητες του να προκριθεί με δύο νίκες. Όλο αυτό όμως το ψυχολογικό που λες, όλο αυτό του νέου προπονητή επίσης, που είναι ένα ζήτημα δεδομένο, δεν μπορεί να ξέρει την ομάδα, δεν μπορεί να ξέρει τους προσωπικούς. Οκ, θα πάρει θα έχει και την βοήθεια των συνεργατών, όχι του προπονητικού team, αλλά των ανθρώπων που ήταν γύρω από τον Πέτρο Μαρτίνς, το Ρωσίδη, του Αβραάμ. Ναι, αλλά βέβαια, αυτό θα είναι μια συμβουλή, όχι κάτι περισσότερο. Έχει δει και ο ίδιος αρκετά Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες και έφερε ένα παιχνίδια φιλικά και περσινά παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι έχουν κοπεί κάποιοι από την προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα, γιατί δεν είναι και δηλώσει. Αλλά τέλος πάντων προσπαθεί να σχηματίσει άποψη για όλους τους παίκτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι εντεκάδα μπορεί να παρατάξει ο ίδιος σχέση με το σχηματισμό. Έπαιζε αρκετά σκάτρες με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος λέει ότι το σύστημα το φτιάχνει το ρόστερ. Δηλαδή βλέπει τι παίκτες έχει σωστά αποφασίσει. Οπότε δεν ξέρω αν θα επιμείνει σε αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στον Ολυμπιακό, ή δεν ξέρω αν θα το σύστημα του Ολυμπιακού με αυτό με το οποίο προετοιμάστηκε όλη τη σεζόν και θα περιμένει μετά να δει το ρόστερ καλύτερα, να το γνωρίσει καλύτερα και να αποφασίσει πώς θέλει να παίξει. Είναι πολλά που έχει να εξετάσει. Είναι αλήθεια ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω τώρα θα πάει σε μια λογική πάνω κάτω με αυτή του Πέτρο Μαρτίνς. Μπορεί να αλλάξει και τρία πρόσωπα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει σημαντικές αλλαγές, γιατί δεν έχει προλάβει να δουλέψει τίποτα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει το ρίσκο να παίξει κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, εδώ στα δικά μας, ο γνωστός πονοκέφαλος. Επίσης, ψυχολογικά το ζήτημα δεν πάει και πολύ καλά μετά τον αποκλεισμό με τη Λεύσκη. Ο κόσμος πιέζει, θέλει μεταγραφές. Η ομάδα είναι έτσι λίγο εγκλωβισμένη, θα έλεγα, τουλάχιστον ψυχολογικά. Το ταξίδι στην Κύπρο, τώρα διαβάζω, δεν μπορεί να γίνει το φιλικό. Για πρακτικούς λόγους, οπότε αναζητείτε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν ζητήματα που δημιουργούν έτσι μια ισοστρέφεια που, okay, στον αθλητισμό κανονικά σαν προσέγγιση έπρεπε να πεις ότι ρεαλιστικά εντάξει, αποκλείστηκα, η ζωή συνεχίζεται, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα διαχείρισης τέτοιων προβλημάτων. Αλήθεια είναι. Το πιο κακό βαθμό οι ελληνικές ομάδες τον παίρνουν στη διαχείριση κρίσης. Ανέκαθεν ήταν ένα πρόβλημα αυτό.
Έχω ξαναπεί, καταλαβαίνω τη δυσάρεσκεια του κόσμου, αλλά έχω ξαναπεί, ο ΠΑΠ έχει κάνει ήδη διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Με τον Άσβερ που ανακοινώθηκε, έφτασε στις 10. Δεν ξέρω πόσες μπορεί να κάνει. Δηλαδή, το να γίνουν μεταγραφές, τι σημαίνει να γίνουν μεταγραφές, να γίνουν μια-δυο συμπληρωματικές κινήσεις το δεκάρι, ας πούμε, που δεν έχει έρθει ακόμα και που έτσι ήταν, έτσι κι αλλιώς ήταν στο σχεδιασμό, να το καταλαβαίνω. Να φύγει ο Κούρτιτς ή ο Αουγκούστο, ναι, και να έρθει ο Δεκάτης, το καταλαβαίνω. Αλλά να πάρει, τι να πάρει τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στη θέση του Σέντερ Φόρ έχει κάνει ήδη επιλογές. Έχει τον Ριβέιρα, έχει τον Μπράντον Τόμας, θέλει να βγάλει τον Κούτσια. Θα παίζει ένα μάτι την εβδομάδα. Τι να πάρει Σέντερ Φόρ. Στα εξτρέμ ήδη έχει πάρει δύο, τον Κουαλιάτα για αριστερά, σωστά, τον Άρη για δεξιά. Πόσους να πάρει. Ναι, δεκάρι αναζητεί. Κεντρικά χαφ θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω και από όσο χρειάζεται. Διότι πέρα από τον Χαμπ που έμεινε, τον Κούρτιτς που εκεί είναι ακόμα, τον Αουγκούστο που εκεί είναι ακόμα, τον Τσιγκάρα που προφανέστατα θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, δεν μοιάζει πολύ γεμάτος και εκεί. Δηλαδή, αν δεν αδειάσουν θέσεις ή αν ο ΠΑΟΚ δεν πουλήσει ποδοσφαιριστές, με ένα μάτς την εβδομάδα, είναι και, πώς να το πω, τουλάχιστον υπερβολικό πόσες μεταγραφές να κάνει. Στα άκρα της άμυνας ήδη αγόρασε, έκλεισε ποδοσφαιριστές. Καλώς ή κακώς αγόρασε το Σάστρε. Πήρε το Ράφα Σουάρες ως ελεύθερο. Ανανέωσε τον Βιερίνια. Εκεί είναι ο Λίρατης. Δεν μπαίνω καν στα Τέιλορ και τα λοιπά. Στόπερ αγόρασε δύο. Τον Κάργα και τον Νάσμπερι. Δεν είναι, το μεταγραφής δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή τι να κάνει 5-6 μεταγραφές ακόμα, για πού και πού να τις χρησιμοποιήσει. Και τι να κάνει αυτούς που έχει πάρει ή αυτούς που έχει ανανεώσει. Είναι, για μένα είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Στο ρόλο του πάω και είπε να δεκάρει. Και αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι υπερβολή. Διότι έμεινε ο Μπίσες, ανανέωσε, πώς θα λένε, αποκτήθηκε ο Ντάντας. Υπάρχει ο Κουαλιάτα που επίσης παίζει στο θέση 10, αλλά τέλος πάντων ο προπονητής έτσι κι αλλιώς ζητάει ένα δεκάρι, κατανοητό να αποκτηθεί ένα δεκάρι. Φαντάζομαι δεν θα είναι το Τέλβο, καταλαβαίνω ότι αυτό έχει παγώσει, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι εκεί υπάρχει δεδομένη ανάγκη. Κάπου αλλού δεν υπάρχει δεδομένη ανάγκη, ούτε μπορούμε ξαφνικά να λέμε δεν κάνει ο Ράφα Σουάρες, δεν κάνει ο Κάργας, δεν κάνει ο Νάσμπερκ, οι ποδοσφαιριστές που έχουν ένα μάτι στον ΠΑΟΚ ή δύο και σωστά προπονήσεις. Είναι υπερβολικό. Σωστά. Μάλιστα, για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για την παρέα, για το σχόλιο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός και πάλι αύριο. Θα καταγράφουμε εμείς τις εξελίξεις και ό,τι νεότερο είναι θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλά. Καλή συνέχεια λοιπόν στον Μιχάλη Τσόχο, τον ευχαριστούμε για το σχόλιο του.